Θα συνομιλήσουμε, θα το ξαναπώ και είναι χαρά και τιμή για μας, με τον Διευθυντή Ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, τον κύριο Αθανάση Ογκανά. Κύριε Ογκανά, να σας ευχαριστήσω πολύ και συγγνώμη για την αναμονή. Καλησπέρα, παρακαλώ, δεν υπάρχει πρόβλημα. Λοιπόν, κύριε Ογκανά, εκδηλώθηκε η μεγαλύτερη μετατόπιση εδάφους που έχει καταγραφεί μέχρι και σήμερα, μετά από σεισμό μετατόπιση στο νησί της Σάμου, σωστά? Σωστά, ναι. Η μετατόπιση αυτή, κύριε Διευθυντά, πώς εξηγείται? Λοιπόν, να κάνω μια διευκρίνηση. Ναι. Οι σεισμοί συμβαίνουν πάνω σε ρήγματα που έχουν τρεις διαφορετικές κινηματικές. Δηλαδή, η κίνηση, η κατεύθυνση του ρήγματος μπορεί να εκδηλωθεί είτε με μια κίνηση καθοδική, όπως έγινε τώρα στη Σάμο, του ενός τεμάχους, είτε μια κίνηση ανωδική, όπως γίνεται κατά μήκος του τόξου, που το ένα τέμαχος ανεβαίνει πάνω στο άλλο, ή να γίνει χατουμενικά, οριζοντίως, όπως γίνεται στην Κεφαλονιά Λευκάδα, στα Ιωνα νησιά. Λοιπόν, στην Ιωνα νησιά το 2015 είχαμε μία μετατόπιση 40,3 εκατοστά, που είναι η μεγαλύτερη όλων των εποχών. Ναι. Στη Σάμο είναι η μεγαλύτερη με 37,3 εκατοστά για το συγκεκριμένο είδος ρήγματος, το κανονικό. Α, σωστά. Διαφορετικά λοιπόν είδη ρηγμάτων για το συγκεκριμένο είδος έχουμε ρεκόρ. Είναι η πρώτη που έχουμε, είναι η μεγαλύτερη που έχουμε ποτέ καταγράψει στην Ελλάδα και από τις μεγαλύτερες παγκοσμίως. Αυτό συμβαίνει γιατί όταν υπάρχει αυτή η συμπίεση των πετρωμάτων μέσα από τις τεκτονικές δυνάμεις, λοιπόν, αυτή πρέπει να απελευθερωθεί με ένα σεισμό. Ο σεισμός γίνεται πάνω στα ρήγματα που είναι επιφάνεια συνέχεια. Οπότε αυτή η απελευθέρωση ενέργειας γίνεται προς όλες τις διευθύνσεις. Όμως επειδή το ρήγμα αυτό το οποίο ενεργοποιήθηκε έχει διεύθυνση ανατολή-δύση, αυτό σημαίνει ότι η μετατόπιση κυρίως έγινε στον άξονα βορρά-νότου. Τα ρήγματα είναι κάθετα ως προς την μετατόπιση την οποία εξυπηρετούν, αν μπορώ να το θέσω έτσι. Δηλαδή πρέπει να γίνει αυτή η μετατόπιση ώστε όλη η ενέργεια που υπάρχει αποθηκευμένη εκεί για 100 χρόνια που υπήρχε να απελευθερωθεί στιγμία και απελευθερώνεται σε 20 δευτερόλεπτα. Για να γίνει αυτό λοιπόν, επειδή το ρήγμα έχει διεύθυνση ανατολή-δύση, δηλαδή πηγαίνει από τη Σάμο το Βατή προς το Καρλόβαση και λίγο πιο δυτικά προς την Ικαρία, λοιπόν η μετατόπιση θα γίνει εγκάρσια, θα γίνει δηλαδή προς τον άξονα βορρά-νότου. Εμείς λοιπόν είχαμε το σταθμό στο Καρλόβαση. Οπότε καταγράψαμε αυτή τη μετατόπιση, η οποία στην επιφάνεια, έτσι, στην επιφάνεια έχει, έχει μήκος 37 εκατοστά. Στο βάθος, εκεί που έγινε στο υπόκεντρο, στην αιστεία του σεισμού, είναι μεγαλύτερη η μετατόπιση. Αλλά δεν μπορούμε να τη μετρήσουμε, δεν έχουμε εκεί οργανά, οπότε μπορούμε μόνο να προσομοιώσουμε. Κύριε Ογκανά, μπορεί το μέγεθος του φαινομένου της συγκεκριμένης μετατόπισης να δημιουργήσει κάποια προβλήματα στο μέλλον? Όχι, δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα στους ανθρώπους. Είναι μια φυσιολογική συμπεριφορά αυτή των πετρωμάτων που συνέβαινε πάντα, ένα φυσικό φαινόμενο δηλαδή ο σεισμός και οι μετατοπίσεις. Το αυτό που αλλάζει είναι ότι δεν είχαμε στο παρελθόν τόσο καλές μετρήσεις για να μπορέσουμε να τις τεκμηριώσουμε στις προηγούμενες δεκαετίες. Ναι. Βλέπαμε δηλαδή αλλαγές στο ανάγλυφο. Ας πούμε, είχαμε κατολιστήσεις μεγάλες, είχαμε ανυψώσεις ακτών, όπως είναι 1953 στην Κεφαλονιά, που είχαμε ανύψωση της περιοχής του Πόρου, το 1981 στην Αθήνα, στις Αλκιονίδες, είχαμε καταβυθίσεις πολλών περιοχών στο Αλεποχώρι, στις Αλκιονίδες, ενώ στο Ανατολικό Κορινθιακό. Λοιπόν, τέτοια φαινόμενα τα οποία συνοδεύουν τους σεισμούς τα είχαμε, τα βλέπαμε, αλλά δεν μπορούσαμε να τα μετρήσουμε ακριβώς. Τώρα με τη γεωδεσία, με τη διαστημική γεωδεσία συγκεκριμένα, με τα όργανα GPS και με δορυφόρους, μπορούμε εδώ και περίπου 20 χρόνια να κάνουμε ακριβέστερη χαρτογράφηση αυτών των αλλαγών. Οπότε δεν υπάρχει κάτι ανησυχητικό. Μάλιστα. Μην ανησυχεί κανείς. Είναι μια πρόοδος τεχνολογίας η οποία περνάει στα αέρια της επιστήμης. Κύριε Ογκανά, μπορούμε εμείς να κατανοήσουμε πόσο μεγάλες είναι οι δυνάμεις της φύσης. Να μας κάνετε και ένα σχόλιο για την μετασεισμική ακολουθία στο νησί της Σάμου. Εξελίσσεται ομαλά? Μέχρι στιγμής εξελίσσεται ομαλά. Έχουμε πάνω από περίπου 1.100 μετασεισμούς. Ναι. Και έχουν χαθεί και πάρα πολλοί μετασεισμοί, οι οποίοι είναι σε μικρά μεγέθη και δεν μπορούμε να τους καταγράψουμε. Καταγράφουμε μόνο αυτούς που είναι περίπου πάνω από 2. Και
Αυτή η εξέλιξη λοιπόν είναι φυσιολογικότατη. Εκείνο που δεν έχει ακόμα συμβεί είναι να εκδηλωθεί ο μεγάλος μετασεισμός, αυτός ο οποίος στατιστικά αναμένεται να έχει περίπου μία τάξη μεγέθους διαφορά από τον κύριο, οπότε είναι κοντά στο 6, αυτός ακόμη δεν έχει εκδηλωθεί. Μπορεί να μην εκδηλωθεί και ποτέ, μπορεί και να καθυστερήσει. Μάλιστα. Εγώ αύριο θα πάω στη Σάμο. Ναι. Να μεταβούω εγώ στη Σάμο από την Αθήνα για να κάνω μία συντήρηση ενός οργάνου που έχουμε εκεί στην Ανατολική Σάμο. Θέλοντας να πω δηλαδή με αυτό ότι το αστεροσκοπείο έχει ήδη καταστήσει 2 σταθμούς από φορητό δίκτυο στο νησί. Οπότε η παρακολούθηση γίνεται καλύτερη, πληρέστερη. Μάλιστα. Κύριε Γκανά, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.